Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα και είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται κοντά μας ο Σάββας Θοδωρίδης, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον οποίο από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας ακούστηκαν μόλις οι δύο ύμνοι του Ολυμπιακού, ο παλιός και ο καινούριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας για τη διάθεση του φιλόξενου χώρου και την όλη οργάνωση εδώ της εκδήλωσης, την οποία θα ξεκινήσει αμέσως ο συγγραφέας Νίκος Μαυρονάς, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Ο θρύλος μου», που είναι το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ απόψε και ελπίζουμε να περάσετε μια πολύ ωραία βραδιά. Ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης έχει τον λόγο. Για το βιβλίο σας, κύριε Μαυρονά, τι να πω. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαστε φίλοι. Ξέρω τι αγώνες έχετε κάνει για τον Ολυμπιακό και στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Ξέρω το πρωτοστατείτε ακόμα με τον πρωταθλητή σε αυτά τα πανέμορφα κείμενα που γράφετε, τα οποία είναι όλα καταπέλτες για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Είναι τιμή μας να φέρνουμε τα βιβλία σας, το δεύτερο βιβλίο. Εύχομαι να βγάλετε πολύ περισσότερα για την ιστορία του Ολυμπιακού. Και είναι μεγάλη μου χαρά και γι' αυτό ήρθα μόλις με την πρόσκλησή σας. Τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρονά για αυτά τα βιβλία που γράφει και φανερώνει, δείχνει πάρα πολλά στοιχεία της ιστορίας του Ολυμπιακού, αυθεντικά. Και του εύχομαι να γράψει και τουλάχιστον άλλα 10. Εγώ εύχομαι να γράψω το βιβλίο για σένα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαζόστε πολλούς τόμους. Δεν πειράζει. Και κάτι θέλω, μπαίνοντας μέσα, συγκινήθηκα τρομακτικά με τον ύμνο του Ολυμπιακού, το παλιό που άκουσα. Το «Φευγάτε από μπρος, φευγάτε από μπρος, το γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός». Αυτά τα τραγουδούσα με η ομάδα θρύλος της εποχής εκείνης. Και θα πω σε μερικούς συμπαίκτες μου της εποχής, ήταν ο χρυσούς αιών του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και βγήκε θρύλος η ομάδα. Το Δαρίβα, το Μουράτι, το Μπέμπι, το Πολυχρονίου, τον Ιφαντή, το Κοτρίδη, το Ρωσίδη, το Ξανθόπουλο. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ παίκτε το Δρόσο, για να μην τον είπα τον Πολυχρονίου. Και τον Πολυχρονίου, γραμματικό του είναι αρχαίο. Πολύ πιο πίσω από εμάς. Πολύ πιο πίσω από εμάς. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ο Νίκος Μαυρονάς, όπως βλέπετε με τα βιβλία του, μας δίνει την ευκαιρία συναντήσεων σαν την απόψινή που έχουν ξεχωριστό χρώμα Ολυμπιακής δόξας και μνήμης. Για κάποιους παλιότερους όπως και ο υποφαινόμενος, για παράδειγμα, είναι ξεχωριστή τιμή να κάθεται στο ίδιο πάνελ με τον Σάββα Θεοδωρίδη. Δεν είχα τότε τη χαρά να το δω από κοντά. Και τώρα λίγο για το βιβλίο. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω και σε προηγούμενες παρουσιάσεις προηγούμενο βιβλίο του Νίκου. Θα γίνω μαυρολόγος, όπως είπε. Και μπορώ να δηλώσω υπεύθυνα ότι απολαμβάνω τη διαδρομή του προς την ωριμότητα. Χωρίς να το καταλάβουμε, σιγά σιγά ο Νίκος αναδεικνύεται σε σημαντικότατο ιστοριοδίφη του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει να ερμηνεύσει το πώς και το γιατί αυτή η ομάδα έχει καταφέρει να είναι πρώτη στις καρδιές των Ελλήνων φιλάθλων και οπαδών, θα βοηθηθεί πάρα πολύ με τα πονήματα του Νίκου Μαυρονά, όπως το συγκεκριμένο. Είναι απίστευτη, κυριολεκτικά αστήρευτη η ιστορική του μνήμη για τον Ολυμπιακό, τις ένδοξες, τις περήφανες, αλλά και τις λιγότερο πετυχημένες στιγμές της ομάδας. Υπάρχουν και τέτοιες, είναι φυσιολογικό. Και είναι μοναδικό το να καταφέρνεις και μέσα από τις δυσκολίες και τις αναποδιές να αναδεικνύεις δύναμη και μεγαλείο. Ο Νίκος λοιπόν το πετυχαίνει δείχνοντας πως η φανατική πίστη μπορεί να μην τυφλώνει. Και όταν δεν σε τυφλώνει, σε ανεβάζει. Εκείνο που ξεχωρίζει σε αυτό το βιβλίο είναι η κυρίαρχη αναφορά σε πρόσωπα, σε ανθρώπινες στιγμές και αξίες. Δεν μας θυμίζει παραδείγματος χάρη τα ποδοσφαιρικά κατορθώματα του Ανδρέα Μουράτη. Μας ζωντανεύει με όλη την ένταση που ταιριάζει την αποφασιστικότητα του Ανδρέα που, αν και σοβαρά χτυπημένο στο κεφάλι, με μπόλικα αίματα αρνιέται να βγει από το παιχνίδι. Και όταν το παιχνίδι τελειώνει, σχεδόν λιπόθυμος μεταφέρεται σε νοσηλευτήριο και υποβάλλεται σε μετάγγιση. Τόσο αίμα είχε χάσει, αλλά με τίποτα δεν ήθελε να χάσει το παιχνίδι. Γράφει εδώ ο Νίκος. Έτσι ο Ολυμπιακός έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στη δεκαετία του 50. Και όπως ο Σάββας μας θύμισε, αυτή είναι η πρώτη χρυσή περίοδος του Ολυμπιακού που σημαδεύει πραγματικά και την αγάπη του μέσα στους φιλάθλους.
με παιχταράδες που ξεχώριζαν για την παρημιώδη αγάπη τους για την ερυθρόλευκη ρηγοτή, το λιμανίσιο τσαμπουκά τους και την Ολυμπιακή ψυχή που τους διέκρινε. Τέτοια δύναμη σαν του νεαρού Γιάννη Αλαμπασίνη, που σηκώθηκε για τα καλά από τον απειρικό καροτσάκι ώστε να παρακολουθεί τους αγώνες του θρύλου σε κάθε αγώνισμα. Το ίδιο και η κυρία Δήμητρα από τα Πετράνα των Ιωαννίνων, που σταυρώνει την ομάδα και ανάβει το καντήλι για την νίκη του θρύλου. Θα θυμόσαστε πριν από λίγα χρόνια και τον παπά που τιμάει τον Άγιο Θρύλο σε κάποιο ορεινό βουνό της Ρούμελης. Και από την άλλη βέβαια και άλλες προσωπικότητες, ο Δελικάρης. Μια τόσο αντιπατική ανθρώπινη ιστορία που ο Νίκος τη διέρχεται με λεπτομέρεια, ζωντάνια, αλλά και στοργή, αγάπη και θαυμασμό για το μεγάλο αυτό ποδοσφαιρικό ταλέντο που μπλεκόταν κάποιες στιγμές και τριπλάριζε και τον εαυτό του. Οι δύο πιο μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Ατζηδάκης και ο Μίκης Θοδωράκης, έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον Ολυμπιακό. Φανατικός ο Μίκης, πιστός στο θρύλο, σεμνύνεται για τη θετική παρέμβαση στον ερχομό του Μπούκοβιτ και περιγράφει με μοναδικό τρόπο το ήθος των οπαδών του Ολυμπιακού σε διαφορετικότητα από όλους τους άλλους οπαδούς. Δίκαιη και αξιέπαινη πρωτοβουλία της διοίκησης του θρύλου για την αφιέρωση της κατάκτησης του 42ου πρωταθλήματος στο συνθέτη με την ευκαιρία των ταυτόχρονων 90χρονων Νίκη και Ολυμπιακού. Τέτοιες αφιερώσεις ή γενικότερα εκδηλώσεις. Σεβαστέ μας, Σάββαθε ο Δαβίδης, φίλε των γηπέδων Ολυμπιακέ. Κύριε Καραπαπά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύγχαροι, με μεγάλη χαρά θα πω δύο κουβέντες για το βιβλίο του Νίκου του Μαυρονά, αν και καλύφθηκαν σχεδόν τα πάντα από τον εκλεκτό σύγχαρο, τον Μίλτο τον Βασιλείου. Αν και σχεδόν όλα ελέγχθησαν από τον Μίλτο τον Βασιλείου. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο-τρία σκηνικά, πιο ήρεμα σε σύγκριση με αυτό που διηγήθηκε ο Μαυρονάς που συνέβη προχθές και για το οποίο είμαι περήφανος να το κάνω ένα πρόβλημα. Μεγάλωσα με τις διηγήσεις του Άιμνης του πατέρα μου για τον Ολυμπιακό. Και έγινε Ολυμπιακός και έχω την τιμή να έχω και γιο Ολυμπιακό. Οπότε είμαστε Ολυμπιακοί τρεις γενιές και θα συνεχίσουμε. Θυμάμαι όμως που με διηγεί τα κατορθώματα της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού και εγώ είχα την μεγάλη χαρά να ζήσω την κατάκτηση μετά από πολλά χρόνια του πρώτου τίτλου του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκι με προπονητή τον Μάρτον Μπούκοβι. Σάββατο είχε γίνει εκείνος ο αγώνας, θα το θυμάται ο κύριος Θεοδωρής, αγώνα με τον Απόλλωνα 3-0, δύο γκολ ο αείμνηστος μέγας Ολυμπιακός Αριστίδης Παπάζουλου και το άλλο, τώρα δεν με παραγεί, ήταν του Μποτίνου, του Βασίλη του Μποτίνου. Και Βασιλείου δεν θυμάμαι τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ο Παύλος Βασιλείου. Και θυμάμαι τον Πολυχρονίου σκαρφαλωμένο πάνω στα δοκαριά. Όμως, σε μια εποχή που το YouTube καθαρίζει, σκίζει, η εικόνα είναι πανταχού παρούσα, αξίζει τον κόπο να αποτυπώνονται στο χαρτί πράγματα που αφορούν την ιστορία. Καλύτερη είναι και πιο θερμή, σύμφωνα με τη θεωρία των μέσων, όπως λέγεται, η αποτύπωση των ιστορικών στιγμών στο χαρτί, το διάβασμα και το ξαναδιάβασμα. Το μάτι να μην τρέχει, να μην αφήνεται στην εικόνα, αλλά να αφήνεται στο κείμενο. Και ο Νίκος ο Μαυρονάς έχει καλή πένα. Αυτό το είχα πει από πολλά χρόνια, τότε που πρώτο συναντηθήκαμε. Οπότε πάνε πολλά χρόνια. Γράφει πάρα πολύ καλά. Είναι ιστοριοδίφης του Ολυμπιακού, σέβεται απόλυτα την ιστορία του Ολυμπιακού και τις πηγές. Δεν αλλάζει χάριν γούστου ή έτσι για να τα καλοποιήσει τα πράγματα. Την πληροφορία την χειρίζεται όπως πρέπει να κάνει ο καλός αντικειμενικός ιστορικός. Η αγάπη του για τον Ολυμπιακό δεν τον τυφλώνει στο σημείο αυτό. Σε άλλα σημεία μπορεί όλοι μας. Είναι γνωστό. Να συμβεί, αλλά στην αποτύπωση της ιστορίας του Ολυμπιακού, στη μνημείωση, όπως λένε οι επιστήμονες, στη μνημείωση της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο Νίκος Μαυρονάς είναι μοναδικός. Έχει εισαγάγει, μπορείτε και μην το ξέρετε, αλλά το λέω, έχει εισαγάγει αυτό το είδος γράφης, το οποίο έχει μέλλον. Έχει μέλλον σε μια εποχή που πλέον δεν κυριαρχεί το κείμενο, αλλά η εικόνα. Αυτοί που αντέχουν να αποτυπώσουν ιδέες, συλλήψεις του νου τους στο χαρτί, αυτοί είναι και μας χρειάζονται πάρα πολύ και αυτή είναι και μια αποθήκη για το μέλλον. Ευκολότερο διατηρείται το γραπτό κείμενο από το οποιοδήποτε οπτικό υλικό. Χάρηκα του βιβλίου
του Νίκου του Μαυρονά, το διάβασα όταν ήταν ακόμα στα δοκίμια. Έχω γράψει και ένα μαζί με τον κύριο Καραπαμπά και τον κύριο Θεοδωρίδη, ένα μικρό πρόλογο για το όνομα του θρύλου. Ο κύριος Δεσύλλας εξέδωσε το βιβλίο και φαντάζομαι και στο μέλλον θα εκδώσει και άλλα βιβλία. Τα έχουμε ανάγκη αυτά. Χρειαζόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί, ακριβώς επειδή είμαστε υπερευαίσθητοι και υπερσυναισθηματικοί, ενδεχομένως και άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων να είναι, αλλά εξ όσων γνωρίζω ή εξ όσων μπορώ να κρίνω, είμαστε και εκεί πρωταθλητές. Χρειαζόμαστε εμείς λοιπόν οι υπερευαίσθητοι και υπερσυναισθηματικοί φίλοι του Ολυμπιακού και την επανάληψη που είναι και η μητέρα της μάθησης. Και η επανάληψη γίνεται με τις αποτυπώσεις αυτών των κειμένων. Μαθαίνουμε για τον Μπούγκοβι, μαθαίνουμε για τον Γουλανδρή, μαθαίνουμε για τους μεγάλους παίχτες της δεκαετίας του 70, του 50, του 70, του 80, για τον Αναστόπουλο, για τον πρόεδρο Νταϊφά, που είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω συναντήσει και να έχουμε μιλήσει. Μαθαίνουμε για μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας. Μένει να γραφτεί και η πιο πρόσφατη ιστορία με πολύ μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, με πολύ καλύτερες εμφανίσεις και με πολύ περισσότερες κατακτήσεις τίτλων. Τώρα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά οι τίτλοι είναι στον Πειραιά. Οι τίτλοι είναι στον Πειραιά και δεν κουνιούνται από τον Πειραιά. Ο Θήμης, για να μας μεταφέρει τον αγωνιστικό χαιρετισμό μιας ΠΕΦΟ καταπληκτικής, που παρότι ζουν στο περιβάλλον, σε εχθρικό περιβάλλον ποδοσφαιρικό, γιατί μεταξύ τους είναι φίλοι, μην τους ακούτε, έχουν μια πολύ δυναμική ΠΕΦΟ. Είχα την τιμή πριν από λίγο καιρό να με καλέσουν στη Θεσσαλονίκη και να με βραβεύσουν. Και είχα καταπληκτικές εντυπώσεις από αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να μας μιλήσει ο Σπύρος λίγο μέσα από την καρδιά του για ό,τι αισθάνεται, τέλος πάντων. Μας έφερε από το αρχείο του μία φωτογραφία δική μας όταν ο Γουλανδρής την ΠΕΦΟ και εμείς δεν την είχαμε αυτή τη φωτογραφία και μας την έφερε ο Νίκος ο Μαυρός από το αρχείο του, η οποία τώρα κοσμεί τα γραφεία μας, μαζί βέβαια με τα βιβλία του. Είμαστε καλά συνομιλίες. Ήταν μια σύμπτωση η οποία μας έκανε φοβερή εντύπωση. Και το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή τη φωτογραφία συμμετείχε δίπλα από τον Γουλανδρή ο εφέτης Θεσσαλονίκης, ο Παπαγεωργίου ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν σήμερα ο μιλητής εδώ και ο οποίος δεν μπορεί να έρθει για προσωπικούς λόγους και μου ζήτησε να σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του.
πολύ, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.